Είμαστε σε προεκλογική περίοδο, κυρίες και κύριοι. Θα παραμείνουμε στο πολιτικό ρεπορτάζ, καθώς απόψε εδώ στο στούντιο της Crete TV έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Γαβριήλ Σακελαρίδη, είναι ο επικεφαλής πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Αριστεράς και βεβαίως υποψήφιος ευρωβουλευτής. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή. Να ξεκινήσουμε μετά της επικαιρότητας, κύριε Σακελαρίδη, γιατί τις τελευταίες ώρες βλέπουμε έτσι να ανεβαίνει το θερμόμετρο αναφορικά με αυτή την περίεργη διάρρηξη που είδαμε να βγαίνει στο φως της δημοσιότητας. Εσωτερικών, το δεδομένο ότι είμαστε σε τροχιά εκλογών. Ναι, και εγώ πριν από λίγο είδα αυτή την είδηση. Είναι κάτι το οποίο είναι σοκαριστικό, αλλά είναι ταυτόχρονα και εξοργιστικό. Γιατί έχουμε μια δεδομένη κατάσταση με την διαρροή των email των απόδημων, όπως αποκαλύφθηκε μέσα από το σκάνδαλο αυτό με την κυρία Σιμακοπούλου. Την ίδια στιγμή και την ημέρα που αναμενόταν και το πόρισμα του Υπουργείου Εσωτερικών για το σκάνδαλο αυτό και το τι ακριβώς είχε συμβεί και ποιος ήταν ο ρόλος του Υπουργείου Εσωτερικών, μαθαίνουμε από δημοσίευμα για αυτή την διάρρηξη στη διεύθυνση εκλογών. Κοιτάξτε, επειδή σε 6 εβδομάδες έχουμε εκλογές μπροστά μας, ευρωεκλογές, είναι σημαντικό να δοθούν άμεσα οι απαντήσεις. Διάβαζα λίγη ώρα πριν βγούμε στον αέρα, πριν από λίγο, την απάντηση που έχει δώσει, την ανακοίνωση που έχει εκδώσει η κυρία Κεραμέως και το Υπουργείο Εσωτερικών, όπου μιλάει για μια φερόμενη κλοπή, διάρρηξη. Ακριβώς, κατά την άποψή μας, δεν είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο απαντιέται ένα τέτοιο γεγονός. Ο τρόπος με τον οποίο απαντιέται είναι να δώσει άμεσα στην απάντηση, άμεσα στη δημοσιότητα απαντήσεις γιατί ακριβώς έγινε η διάρρηξη, αν υπάρχουν απώλεια στοιχείων από τη διεύθυνση εκλογών, αν υπάρχουν κάμερες και αν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μπορούν να μας πούν τι ακριβώς έχει συμβεί. Και προφανώς η αστυνομία πρέπει πάρα πολύ γρήγορα, σε πάρα πολύ γρήγορο χρόνο, να δώσει απαντήσεις. Επαναλαμβάνω, γιατί σε 6 εβδομάδες έχουμε ευρωεκλογές. Και μέσα σε αυτό το κλίμα που έχει διαμορφωθεί, με μια πληθώρα σκανδάλων, τα οποία λαμβάνουν χώρα, είτε αυτό είναι υποκλοπές, είτε είναι συγκάλυψη για το έγκλημα των Ντεμπών, είτε είναι η υπόθεση του σκανδάλου με τη διαρροή των email των αποδήμων, με συγχωρείτε, το σκηνικό που διαμορφώνεται δεν χρειάζεται ακόμα ένα κομμάτι στο παζλ για να γίνει χειρότερο. Είδαμε ότι υπήρξε αστραπιαία μια έντονη αντίδραση από πλευρά τη αντιπολίτευση. Φαντάζομαι ότι τις επόμενες ώρες όλες αυτές τις ερωτήσεις που θέτετε θα τις θέσετε και επισήμως για να λάβετε τις σχετικές απαντήσεις. Ότι πρέπει να δοθούν οι απαντήσεις, γιατί έχουμε εκλογές. Δεν είναι ένας ουδέτερος πολιτικός χρόνος. Σωστά. Να πάμε τώρα στις εκλογές και να ζητήσω έτσι λίγο να μας εξηγήσετε πώς βλέπετε τη Νέα Αριστερά μέσα σε αυτό το τοπίο, στις κάλπες του Ιουνίου. Οπότε και εσείς θα μετράτε ουσιαστικά μόλις λίγους μήνες πολιτικής κομματικής ύπαρξης. Και ποιος είναι ο πύχης που θέτεται, ποιο ποσοστό έτσι θα σας έβρισκε προσωπικά ως Γαβριήλ Σακελαρίδη ικανοποιημένο από αυτή τη μάχη, ότι δόθηκε και πραγματικά έτσι πήρατε αυτό που θέλετε. Θα σας απαντήσω ευθέως. Το να βγάλουμε έναν ευρωβουλευτή δεν είναι το ποσοστό που θα με ικανοποιούσε εμένα προσωπικά ως Γαβριήλ Σακελαρίδη. Θέλουμε παραπάνω από αυτό. Θέλουμε ένα ποσοστό το οποίο να είναι μεγαλύτερο από το κατόφλι του να βγάλουμε έναν ευρωβουλευτή, το οποίο μπορεί να είναι γύρω στο 3,5-3,6 με τα υπόλοιπα, το να βγάλεις έναν ευρωβουλευτή. Προφανώς δεν είναι ένα ποσοστό το οποίο μας αρκεί. Εμείς θέλουμε ένα ποσοστό το οποίο να είναι αρκετά μεγαλύτερο και το οποίο να είναι τέτοιο, το οποίο να μας δίνει τη δυνατότητα να παίξουμε έναν ουσιαστικό ρόλο στα πράγματα και την επόμενη μέρα από τις ευρωεκλογές. Θεωρούμε ότι έχουμε και τα στελέχη, έχουμε και τις θέσεις, έχουμε και το πρόγραμμα. Έχουμε όμως και το ύφος και το ήθος που απαιτεί η συγκυρία για ένα αριστερό κόμμα να φέρει τις απαραίτητες ρήξεις και τομές που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία για να δώσει απαντήσεις στα προβλήματά της. Είμαστε σε μια διαδικασία προεκλογικής εκστρατείας. Χθες ήμουνα εγώ στα Χανιά, σήμερα στο Ηράκλειο, αύριο στον Άγιο Νικόλα. Όλα τα στελέχη όμως της Νέας Αριστεράς έχουν εξηγηθεί σε όλη την Ελλάδα για να μπορέσει και να μας μάθει ο κόσμος και να μας ακούσει και να μπορέσουμε πραγματικά να έρθουμε σε επικοινωνία με τον κόσμο, γιατί πιστεύουμε ότι πραγματικά η Νέα Αριστερά αποτελεί μια χρήσιμη ψήφο. Για μια αριστερά που την έχει ανάγκη ο τόπος. Και δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η αριστερά. Λέτε και σας ακούω τώρα να το λέτε και εδώ σε εμάς, ότι προφανώς αυτό το ποσοστό, κάθε κάλπη είναι κρίσιμη. Για εσάς ίσως είναι διπλά κρίσιμη, γιατί είναι ένα ποσοστό που σε ένα βαθμό έτσι θα καθορίσει τα επόμενα σας βήματα και στο υπάρχον πολιτικό τοπίο και σε ενδεχομένως ανασύνταξη δυνάμεων που είναι ένα ζητούμενο για εσάς. Σίγουρα. Για εμάς είναι μια μάχη όντως κρίσιμη, επειδή πρώτα απ' όλα είναι η πρώτη μας καταγραφή, έτσι, εκλογική. Οπότε θέλουμε και εμείς να μετρήσουμε τον πόη μας, να δούμε
Πιστεύουμε και ειλικρινά το πιστεύουμε ότι υπάρχει χρησιμότητα στην ψήφο της Νέας Αριστεράς. Έχουμε έρθει για να μείνουμε, όχι για να είμαστε ένα μεταβατικό κόμμα για κάτι άλλο. Υπάρχει κενό, πολιτικό κενό σήμερα. Το είναι βοά αυτό, κραυγάζει αυτό το πολιτικό κενό στην αντιπολίτευση, στην προοδευτική αντιπολίτευση. Βλέπουμε δηλαδή ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ με τη νέα του ηγεσία και το ΠΑΣΟΚ αδυνατούν να πείσουν και να εμπνεύσουν τον κόσμο. Αδυνατούν είτε λόγω έλλειψης σοβαρότητας και αξιοπιστίας, είτε λόγω συνενετικής πολιτικής απέναντι στην πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη. Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να φέρουμε αυτά τα δύο στοιχεία μαζί. Πρώτον, τη σοβαρότητα, το αντίστροφο μάλλον αυτών των δύο στοιχείων, μαζί τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία στο ένα χέρι, την αγωνιστικότητα και τη μαχητικότητα στο δεύτερο. Και όλα αυτά με προγραμματικό λόγο, με αξιοπιστία, επαναλαμβάνω, με νέο ύφος και ήθος που το έχει ανάγκη η πολιτική. Η Νέα Αριστερά λέει ότι πρέπει να επιστρέψει η πολιτική. Αυτό ήταν και το σύνθημά μας. Αν δεν επιστρέψει η πολιτική, δεν μπορούμε να συζητήσουμε για τα κρίσιμα ζητήματα. Δεν μπορούμε να πείσουμε τον κόσμο. Δεν μπορούμε να εμπνεύσουμε τον κόσμο. Και αυτό χρειάζεται κόπο και χρόνο. Εμείς κόπο θέλουμε να δώσουμε πολύ και χρόνο δεν έχουμε πολύ και αυτό πρέπει να επιταχύνουμε. Σωστά. Όλες αυτές οι αναφορές και τα σενάρια, αν θέλετε, σε ένα βαθμό, περί συνεργασιών αμέσως μετά την κάλπη ή ενδεχομένως μια συζήτηση που θα ανοίξει πιο εντατικά ανάλογα με τα ποσοστά της κάλπης, ανάμεσα σε εσάς, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ. Τα θεωρείτε ρεαλιστικά? Κοιτάξτε, εμείς δεν πιστεύουμε στις συγκολήσεις των κομμάτων, έτσι. Εμείς μόνο που πιστεύουμε και πραγματικά έχει πολλή ουσία και το έχουμε εκφράσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, είναι ότι χρειάζονται, ότι είναι αναγκαία τα κοινωνικά και τα πολιτικά μέτωπα απέναντι σε θέματα στα οποία μπορούμε να συμφωνούμε και να συγκλίνουμε. Αν αυτά τα κοινωνικά, για παράδειγμα, θα μπορούσα να σας πω στο ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, στο ζήτημα της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, στο ζήτημα της συγκάλυψης του εγκλήματος των τεμπών, στο ζήτημα της δημόσιας υγείας, είναι πολλά αυτά, στα οποία θα μπορούσαμε να δώσουμε από κοινού μάχες και μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή. Και όχι μόνο με τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Εμείς ως Νέα Αριστερά λέμε ότι αυτό πρέπει να γίνει με όλες τις δυνάμεις της κοινωνίας, με τα κοινωνικά κινήματα, με τα εργατικά συνδικάτα, με όλες αυτές τις υγιείς ζωντανές δυνάμεις της κοινωνίας που θα δημιουργήσουν τους όρους και για την ανασύνθεση της αριστεράς με όρους 2024, αλλά θα αποτελέσουν και το κρίσιμο πρόκριμα για να δημιουργηθεί βάση για μια ουσιαστική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Έχουν ξαναγίνει ουσιαστική αυτά. Ουσιαστική αντιπολίτευση ή ουσιαστική αξιωματική αντιπολίτευση? Ουσιαστική αντιπολίτευση για να μπορέσει να γίνει κυβέρνηση. Σας το λέω γιατί τώρα θα πρέπει να σας ρωτήσω. Φαντάζομαι πολλές φορές έχετε απαντήσει στην ίδια ερώτηση. Ότι σας κατηγορούν ότι κατηγορείτε λίγο παραπάνω το ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Κασελάκη. Όχι, εγώ καταρχήν. Ότι η τόνη είναι σταθερά υψηλή, παρότι το διαζύγιο έχει βγει εδώ και μήνες. Εξακολουθείτε έτσι, και η ίδια η Κουμουνδούρου έχει την αίσθηση και το καταγράφει με διάφορες ανακοινώσεις ότι υπάρχει μία αιμονή απέναντί τους, λένε. Και από πλευράς του πολιτικού ρεπορτάζ, πραγματικά υπάρχουν βέλη που θα λέγαμε ότι πάνε ολομέτωπα προς τον κύριο Κασελάκη συγκεκριμένα. Εντάξει, θα σας απαντήσω. Εγώ νομίζω ότι η κριτική που κάνουμε είναι αναλογική. Αναλογική, γιατί προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης είναι αυτός ο οποίος δέχεται τα βέλη μας περισσότερο, με τρόπο στοιχειοθετημένο από την πλευρά της Νέας Αριστεράς. Δεν κάνουμε επικοινωνιακό θόρυβο. Όταν ασκούμε κριτική στον κύριο Μητσοτάκη, την ασκούμε επί τη βάση των έργων του και της ιδεολογίας του και των συγκεκριμένων συνεπειών επιπτώσεων της πολιτικής του και το κάνουμε με προγραμματικό τρόπο. Το γεγονός ότι κάνουμε κριτική στον κύριο Κασελάκη και στο ΣΥΡΙΖΑ είναι και αυτό όμως απαραίτητο. Γιατί είναι απαραίτητο? Γιατί θεωρούμε ότι ο κύριος Κασελάκης, δυστυχώς, τι να κάνουμε, είναι ο καλύτερος χορηγός του κύριου Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης τον έχει επιλέξει ως αντίπαλο. Είναι όμως μια φράση η οποία επαναλαμβάνεται συνεχώς, κύριε Σακελάκη. Ναι. Γι' αυτό και λέω ότι ακριβώς τώρα τα δεν είναι έτσι όμως. Τώρα δεν θέλω να κάνουμε διάλογο, αλλά εγώ πιστεύω πραγματικά ότι είναι έτσι. Πιστεύω ότι αν δεν υπήρχε ο κύριος Κασελάκης, θα έπρεπε κυριολεκτικά να τον εφεύρει. Είναι η καλύτερη λύση για τον κύριο Μητσοτάκη να έχει αντιπολίτευση τον κύριο Κασελάκη. Γιατί ξέρει ότι με τον τρόπο με τον οποίο ασκεί αντιπολίτευση, ο ίδιος δεν θα κινδυνεύει να χάσει την διακυβέρνηση της χώρας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι η άποψή μου και το λέω χωρίς να έχω συμμετάσχει. Προσέξτε, σας το λέω εγώ που δεν είχα συμμετάσχει στην αντιπαράθεση του καλοκαιριού. Έτσι, δεν έχω κανένα προσωπικό με τον κύριο Κασελάκη και κανένας, νομίζω, όσες πικρίες και αν υπάρχουν και για τη στάση του, δεν είναι ζήτημα προσωπικό. Είναι ζήτημα αμιγώς πολιτικό. Εγώ το πιστεύω ειλικρινά ότι για να χάσει ο κύριος Μητσοτάκης
Αυτό περνάει και μέσα από την ήττα του κυρίου Κασελάκη, δυστυχώς. Αυτό χρειάζεται η αριστερά σήμερα. Και πιστέψτε με, είμαι σίγουρος ότι πολλοί σύντροφοι και συντρόφισσες σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ το γνωρίζουν και αυτοί αυτό. Απλά επιλέγουν μια άλλη τακτική από εμάς. Να μείνουν μέσα και να περιμένουν να δουν πώς θα πάνε τα πράγματα. Άρα θεωρείτε ότι θα έχουμε διεργασίες ενδεχομένως και ανακατατάξεις προσεχώς? Δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω να σας πω την αλήθεια. Πλέον ίσως έχω χάσει και την ελπίδα μου από τον ΣΥΡΙΖΑ το να γίνει κάτι ουσιαστικό και πολιτικοποιημένο. Θεωρώ δυστυχώς ότι είναι μια κατάσταση η οποία πλέον δύσκολα μπορεί να ξεφύγει από αυτό το τέλμα. Εσείς πάντως ζήσατε τις ιστορικές στιγμές που ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από μια δεκαετία περίπου άρχισε να συγκεντρώνει μεγάλα ακροατήρια και βεβαίως την ιστορική στιγμή της πρώτης αριστερής κυβέρνησης. Και αυτό ήταν ένα άπιαστο πολιτικό στοίχημα. Θεωρείτε ότι κάτι τέτοιο ανάλογο μεγάλο μπορεί να δούμε άμεσα τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα? Υπάρχει πρόσφορο έδαφος? Θα σας πω, ανεξάρτητα το αν είσαι αριστερός ή δεξιός, ανεξάρτητα την πολιτική σου τοποθέτηση, αν είσαι πολιτικός ή αν είσαι δημοσιογράφος, καλή ώρα εδώ που συζητάμε, νομίζω ότι από την εμπειρία του 2010 και μετά, όλοι μας όμως, μπορούμε να βγάλουμε πάρα πολύ χρήσιμα διδάγματα. Αυτό από τα διδάγματα είναι ότι πρώτον, ότι η κοινωνική μηχανική, οι διεργασίες στην κοινωνία είναι αυτές οι οποίες πραγματικά μπορούν να ανατρέψουν τις πιο παγιωμένες πολιτικές καταστάσεις. Ο δικομματισμός Νέας Δημοκρατίας Πασόκ φαινόταν άπιαστο το να πέσει. Ήταν και άλλες ακριβώς. Αυτό εννοώ, ότι η κοινωνική μηχανική, οι κοινωνικές διεργασίες, εξωγενείς παράγοντες μπορούν πραγματικά να ανατρέψουν απολύτως το πολιτικό σκηνικό σε μια χώρα. Αυτό προφανώς είναι διαφορετικές συνθήκες, απλά και σήμερα έχουν επικαθίσει πάρα πολλές κρίσεις στη χώρα μας. Mm-hmm. Είναι πολλά τα γεγονότα τα οποία έρχονται και συσσωρεύονται. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη κοινωνική δυσφορία στο επίπεδο της ακρίβειας, στο επίπεδο του πληθωρισμού, στο επίπεδο της διανομής του εισοδήματος, είδατε το πρόσφατο άρθρο των Financial Times, στο επίπεδο της δημόσιας υγείας, βλέπουμε ποια είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία. Θα μπορούσα να συνεχίσω να σας λέω πολλά ακόμα, να σας παραθέτω πολλά. Φαντάζομαι, θα ήθελα να σταθούμε λίγο στην έκθεση των Financial Times, γιατί ουσιαστικά έρχεται να καταγράψει αυτό το αντικρουόμενο που ζει η πραγματική κοινωνία της χώρας μας. Δηλαδή, ότι από τη μια ακούμε για αριθμούς οι οποίοι είναι κάτι παραπάνω από ικανοποιητική σε ό,τι έχει να κάνει με τους ρυθμούς ανάπτυξης, και την ίδια ώρα οι τσέπες των περισσότερων είναι άδειες και αυτό προκύπτει και από την ακρίβεια και από τη φτώχεια και από τις δυσκολίες. Είστε οικονομολόγος, δεν λένε την αλήθεια οι αριθμοί τελικά? Εξαρτάται πώς θα τους κοιτάξεις τους αριθμούς. Και αυτό σας το λέω και ως οικονομολόγος. Αν κοιτάξεις τους αριθμούς μόνο σε ένα μακροοικονομικό επίπεδο, χωρίς να κοιτάς από κάτω το υπόβαθρο, το τι βρίσκεται κάτω από τους αριθμούς, τότε ενδεχομένως θα οδηγηθεί σε λάθος συμπεράσματα. Για παράδειγμα, είναι γεγονός ότι έχουμε μια οικονομική μεγέθυνση. Mm-hmm. Η οικονομική αυτή μεγέθυνση δεν οφείλεται σε κανένα μαγικό ραβδάκι που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οφείλεται σε μια συγκυρία ευνοϊκή, με συγχωρείτε, έχει μια μύγα. Λυπούμαστε γι' αυτό, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η αλήθεια θα την υποστούμε στην παρέα μας. Η συγκυρία, είναι μια ευνοϊκή λοιπόν συγκυρία, είχε να κάνει με τα 60 δισεκατομμύρια που δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπιστεί η πανδημία. Είχε να κάνει με το γεγονός ότι δεν είχαμε τους όρους του Συμφώνου Σταθερότητας για 3,5 χρόνια και ήταν η μόνη κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη που δεν είχε να πιάσει το 3% έλλειμμα. Είχε να κάνει με το γεγονός ότι ήρθε το Ταμείο Ανάκαμψης. Οπότε ήταν μια ευνοϊκή συγκυρία, πολύ για την ελληνική οικονομία, που ήταν και πολύ στρεσαρισμένη από την περίοδο της κρίσης. Έρχεται λοιπόν όλα αυτά, έχουμε μια καλή ανάπτυξη, η οποία όμως, προσέξτε, δεν αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο, δεν δημιουργεί τομές, ενώ είχε την ευκαιρία ο κύριος Μητσοτάκης. Αντιθέτως, βλέπουμε ότι αυτοί οι όροι της ανάπτυξης διαχέονται με έναν κοινωνικά άδικο τρόπο, αναπαράγουν αδικίες στις οποίες υπήρχαν. Το παραγωγικό μοντέλο που μας οδήγησε στη χρεοκοπία ζει και βασιλεύει και θεριεύει, θα μπορούσα να πω, υπό την κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη. Και ένα τελευταίο, ακόμα και η κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη που περίμενε 2,5% ανάπτυξη το 2023, έφερε 2% ανάπτυξη. Γιατί? Επειδή έπεσαν έξω οι ιδιωτικές επενδύσεις. Γιατί έπεσαν έξω οι ιδιωτικές επενδύσεις? Γιατί δεν χειρίστηκε καλά το Ταμείο Ανάκαμψης και δεν έχουν απορροφηθεί οι απαραίτητοι
πόροι. Ο κύριος Μητσοτάκης πάντως σήμερα λέει ότι το δίλημα της προεκλογικής περίοδου και του δρόμου προς τις κάλπες είναι η συνέχεια στην πρόοδο, οι πειραματισμοί και νέες περιπέτειες. Εσείς λέτε τι, και με αυτό έτσι να πάμε προς το τέλος. Εμείς αυτό που λέμε ότι το δίλημα αυτής της κάλπης είναι πρώτα απ' όλα να σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα στον κύριο Μητσοτάκη, ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να πορεύεται έτσι. Το γεγονός ότι πήρε το 41% τις εκλογές του καλοκαιριού και προφανώς κατέγραψε μια μεγαλειώδη νίκη για τον ίδιο και την παράταξή Είμαστε του. Είμαστε σχετικά κοντά όμως με εκείνες τις εκλογές. Θεωρείτε ότι έχουν αλλάξει πλέον ναι, έτσι, θεωρώ, οι σχετισμοί. Θεωρώ ότι ο χρόνος είναι πολύ συμπυκνωμένος που έχει μεσολαβήσει μεταξύ το καλοκαίρι και τις εκλογές αυτού του καλοκαιριού του Ιουνίου του 2024 στις ευρωεκλογές. Θεωρώ ότι στην πραγματικότητα όλο αυτό το χρονικό διάστημα έγιναν πιο κατανοητά, συσσωρεύτηκαν όλα αυτά τα σκάνδαλα της προηγούμενης περίοδου και ταυτόχρονα όλα αυτά συνέβησαν σε μια επιταχυνόμενη κοινωνική κρίση, κρίση της ακρίβειας. Το γεγονός δηλαδή ότι όλα αυτά συνέβαιναν και στο παρελθόν και συνεχίζουν και συμβαίνουν σήμερα με οξύτερο τρόπο, νομίζω ότι πλέον η κοινωνία έχει καταλάβει ότι υπάρχουν πολιτικές ευθύνες και είναι κρίσιμο να δώσει μία απάντηση στις εκλογές. Γιατί είδαμε ότι ένας Κυριάκος Μητσοτάκης με 41% λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Συγκάλυψη, αναλγησία, έλλειψη ενσυναίσθησης, κοινωνική αδικία, όλα αυτά. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να σταλεί ένα ισχυρό μήνυμα πρώτον αυτόν. Δεύτερον, ενίσχυση δυνάμεων όπως η Νέα Αριστερά. Γιατί είναι ένας χρήσιμος χώρος για το πολιτικό σύστημα. Είναι ένας χρήσιμος σύμμαχος της κοινωνίας και στο Ευρωκοινοβούλιο αλλά και στην Ελλάδα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν κοντά μας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.